πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά. Το ταξίδι του Μάρκο Πόλο. Το 1271, ο Νικολό και ο Ματέο Πόλο επέστρεψαν στην Κίνα, παίρνοντας μαζί τους τον 17χρονο Μάρκο. Έφτασαν με καράβι στον Άγιο Ιωάννη της Άκρας, ύστερα στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα, μέσω Αρμενίας και Τουρκομανίας, Μοσούλης και Βαγδάτης έφτασαν στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο. Ύστερα αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όχι όμως με πλοίο, αλλά με καραβάνι από την Ξηρά. Μετά το Κυρμάν, διέσχισαν στην καρδιά της Περσίας μια έρημο, στην οποία βρήκαν πολύ λίγο νερό και μάλιστα αγλυφό. Στις παρυφές της ερήμου συνάντησαν και ένα δέντρο, άγνωστο ακόμη στην Ευρώπη. Το δέντρο αυτό ήταν το πλατάνι. Στο βάθος υψώνονταν οι οροσειρές του Χωρασάν με τα καταπράσινα βοσκοτόπια τους. Το καραβάνι χρειάστηκε 6 μέρες για να διασχίσει τις δροσερές κοιλάδες πριν να βγει στη γυμνή πεδιάδα του Αμούρ Ντάρια. Πέρασαν από το Σαμπουρκάν και κατόπιν έφτασαν στα οροπέδια, στα σύνορα Ινδίας και Αφγανιστάν. Διέσχισαν το Κασμίρ, φτάνοντας την κοιλάδα του Βαχάν. Από εκεί ζύγωσαν στη στέγη του κόσμου, στο οροπέδιο Παμίρ. Στο σχεδόν έρημο Παμίρ αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα λόγω του κρύου. Έπειτα από 40 μέρες συνάντησαν το Κασκάρ και από εκεί το κινέζικο Τουρκεστάν. Σιγά σιγά πλησίαζαν στην έρημο Γκόμπι. Με ένα κινέζικο καραβάνι έφτασαν στο Τουνχουάγκ, στα σύνορα της Μογγολίας και του Θιβέτ. Μετά οι ταξιδιώτες έφτασαν στον Καν Τσέου, όπου και παρέμειναν ένα χρόνο εμπορευόμενοι. Αποφάσισαν να επισκεφθούν την αυλή του μεγάλου χάνου Κουμπλάι Χάν. Εκεί γνώρισε τον χάνο και εντυπωσιάστηκε για το ρόλο του αλόγου στη μογγολική κοινωνία. Το 1291, ο χάνος ανέθεσε στους Βενετούς να συνοδεύσουν μια πριγκίπισσα στην Περσία. Η επιβλητική συνοδεία επιβιβάστηκε σε 14 μεγάλα τετρακάταρτα καράβια. Η διαδρομή ήταν μεγάλη. Ο στόλος ακολούθησε τα παράλια της Κίνας και της Ινδοκίνας πριν να διασχίσει το Μαλαϊκό κόλπο. Παρέμειναν 5 μήνες στη Σουμάτρα και από τα νησιά Νικομπάρ και Ανταμάν έφτασαν στην Γκεϊλάνη. Μέσω Ινδίας κατέληξαν στην Περσία, όπου και τελείωσε η αποστολή τους. Από εκεί, μέσω Τραπεζούντας και Κωνσταντινούπολης, το 1292 γύρισαν στην πατρίδα τους. Πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω, φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα.